Δεν πρέπει επομένω να φοβόμαστε. Αν ρωτήσετε τον κόσμο έξω, δεν μα στηρίζει η Ευρώπη. Η, η, η Ευρωζώνη σήμερα κυριολεκτικά μα έχει διαλύσει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει τώρα ένα παιδί το οποίο δεν έχει δουλειά εδώ, έχει πτυχία, έχει μεταπτυχιακά, σηκώνεται και φεύγει και πάει να δουλέψει γιατρό στη Γερμανία ή κάποιο επάγγελμα άλλο στη Σουηδία. Είναι σαν να του δίνουμε επένδυση, γιατί η οικογένειά του και το κράτο έχουν κάνει επένδυση ο καθένα από ένα σπίτι, δυναμικό, έχεις τεράστιες δυνατότητες. Μάλιστα. Να στηριχτούμε στην παραγωγή μας λέτε, μένει ένα κενό βεβαίω μέχρι αυτή η παραγωγή πρώτο να στηθεί, δεύτερο να αποδώσει, τρίτο να γίνει κερδοφόρα για να μπορέσει να μας συντηρήσει. Έτσι είναι, Τι έτσι γίνεται έτσι είναι. σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση ναι να σας δώσω ένα παράδειγμα για να με καταλάβετε γιατί καταλαβαίνω ότι όταν μιλάει κανείς γενικά μπορεί να λέει ότι θέλει σας δίνω το, παράγ... το παράδειγμα των εργοστασίων ζάχαρης τα εργοστάσια ζάχαρης ε, κλείσανε κάτω από τους κανονισμούς που υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπά και ουσιαστικά μας απαγορεύεται να, να παράγουμε ζάχαρη. Ακόμη και τη ζάχαρη που καταναλώνουμε την να εισάγουμε σήμερα. Τα εργοστάσια ζάχαρης μαζί με τις φυτίες των τεύτλων και μαζί με όλη την κίνηση που δίνανε στην οικονομία βοηθούσαν να απασχοληθούν περίπου 30.000 εργαζόμενοι. Άκουσα πριν από τα πολύ καλό ρεπορτάζ που είχατε σε όλα τα θέματα από την συνάδελφό σας ότι οι άνεργοι στην Ελλάδα έχουν φτάσει 1.350.000 αριθμό. Ένα αριθμό ασύλληπτο που δεν τον είχε σε, σε ποσοστό ότι η Αμερική του μεγάλου κράκ και του, της μεγάλης ύφεσης τον είχε φτάσει. Ναι. Μία με τη ζάχαρη, μία με, το, με την κτηνοτροφία, μία με την ανάπτυξη καταναλωτικών είδων, μία με την προώθηση του τουρισμού που θα μας δώσει το φτηνό νόμισμα, καταλάβατε, θα μπορέσουμε να δώσουμε με ταχύτητα απαντήσεις.